Πού είναι η κορυφή, πού είναι το ταβάνι, όπως λέμε στη γλώσσα της αγοράς. Τώρα από εκεί και μετά παρακολουθούμε πάρα πολύ προβληματισμένοι τις εξελίξεις, οι οποίες δεν ξεκίνησαν την προηγούμενη εβδομάδα με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Έχουν ξεκινήσει 4-5 μήνες τώρα. Υπάρχει μία ασταμάτητη αύξηση των τιμών κάθε φορά που παραλαμβάνουμε καύσιμα. Μάλιστα. Και βέβαια οι τιμές, αυτό δεν σημαίνει ότι αύξηση της τιμής, κάτι μπαίνει παραπάνω στις τσέπες των πρακτηριούχων. Ίσα λιγότερα. Πιο πολύ κέρδος βγάζαμε όταν ήταν το πετρέλαιο κίνησης στο 1,10 παρά σήμερα, όπου ένα μεγάλο ποσοστό των πρακτηρίων έχει το πετρέλαιο στο 1,66 όσον αφορά το ομόλαστιο. Αυτά όμως τα 56 λεπτά, αυτά τα 560 ευρώ ανά χιλιόλιτρο, είναι πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Και όπως καταλαβαίνουμε, επιβαρύνεται πολύ και η τσέπη του καταναλωτή και δεν ξέρω αν παρατηρείται μία μείωση στην κατανάλωση. Η μείωση είναι της τάξης του 60%. Ο κόσμος πραγματοποιεί πλέον μόνο τα απολύτως απαραίτητα δρομολόγια, δηλαδή επίσκεψη σε υπηρεσίες, επίσκεψη σε νοσηλευτικά ιδρύματα, επίσκεψη κάπου όπου έχει πράγματι κάτι να κάνει. Δεν υπάρχει αυτό που λέγαμε και είχαμε συνηθίσει, άσκοπη βόλτα, εκδρομή κτλ. Είναι πλέον αυτά για πολύ λίγους. Κύριε Πιτροπάκη, επάρκεια υπάρχει ή θα φτάσουμε σε κάποιο σημείο, ανησυχείτε, ότι δεν θα μπορούμε πλέον να προμηθευτούμε? Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Πάρα πολύ λίγες φορές έχει υπάρξει τέτοιο θέμα. Συνήθως για την Κρήτη είναι σε περιπτώσεις κακοκαιρίας και απαγορευτικού. Αλλά όσον αφορά την εμπόλεμη, ας πούμε, κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν νομίζω ότι υπάρχει. Υπάρχουν λύσεις, πάντα υπάρχουν λύσεις. Καλή διάθεση να πέσουν οι τιμές των καυσίμων όμως δεν υπάρχει. Μάλιστα. Επειδή το καύσιμο είναι και για επιχειρήσεις, είναι και για τα θερμοκήπια, είναι εδώ, πώς βλέπετε τα πράγματα? Είναι για τα σπίτια στους ορεινές περιοχές που κάνουν πολύ κρύο φέτος? Τι να σας πω, με ένα σπίτι το οποίο χρειάζεται 2.000 λίτρα στο οροπέδιο Λασιθίου για να βγάλει το χειμώνα, πώς να δώσει αυτός ο άνθρωπος 2.600-2.700 ευρώ για να βγάλει το χειμώνα? Είναι δύσκολα τα πράγματα, πραγματικά είναι δύσκολα τα πράγματα, απελπιστική η κατάσταση. Δεν είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να συμβαίνει, δεν θα έπρεπε να συμβαίνει για τη χώρα μας αυτή η κατάσταση, όμως είναι μια πραγματικότητα την οποία τη βιώνουμε όλο το 2021 και από ό,τι φαίνεται και όλο το 2022. Δεν είναι λοιπόν μόνο ο πόλεμος που έχει φέρει όλη αυτή την... Όχι, δεν το έλεγα, ειλικρινά δεν το έλεγα. Τώρα θα βρουν καλύτερη αφορμή. Έτσι μιλάω λίγο σκληρά, αλλά τώρα θα βρουν καλύτερη αφορμή για τις αυξήσεις. Όλο τον καιρό τι συνέβαινε? Δεν συνέβαινε κάτι. Σωστά, γιατί λοιπόν αυξάνονταν τα καύσιμα? Λοιπόν, να σας πω και εσάς ότι έχει εγκριθεί εδώ και χρόνια από την κυρία Ετσίνη, η οποία τόσο ταλαιπώρησε την Ελλάδα, κυρία Κριστίν Λαγκάρτ, έχει εγκριθεί εδώ και χρόνια για την Ελλάδα η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης των καυσίμων στα επίπεδα που μια χώρα θεωρεί λογικά. Όμως δεν έχει συμβεί τίποτα απολύτως σε αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, παρατηρούμε τη γείτονα χώρα την Κύπρο να έχει το ΦΠΑ της στο 19% και όχι στο 24%. 5 ποσοστιαίες μονάδες πιο κάτω και η οποία έχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε αμόλυβδη από 1,36 έως 1,40, ενώ εμείς είμαστε στο 1,94 έως και 1,98 και στο πετρέλαιο από το 1,64 έως και το 1,68. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι κάποιες ενέργειες που πρέπει να γίνουν ακριβώς από την πολιτεία, από την κυβέρνηση. Από τους κυβερνώντες. Πάντα. Υπουργείο Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών. Θα δείτε μέσα σε ένα μήνα πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Πάρα πολύ μεγάλη προς διαφορά. Προς τα κάτω. Φυσικά. Αν το κάνουν αυτό. Αν δεν το κάνουν, πολύ φοβάμαι ότι θα πάμε στα 2 ευρώ στην αμόλυβδη. Είμαστε ήδη σε απόσταση αναπνοής και στο 1,70 όσον αφορά το πετρέλαιο κίνησης. Πόσο δύσκολα τα βγάζουν και οι πρατηριούχοι πέρα από αυτές τις συνθήκες? Πάρα πολύ δύσκολα. Όπως ακριβώς δυσκολεύεται ο πελάτης να βάλει πλέον καύσιμα, έτσι δυσκολεύεται και ο πρατηριούχος να αγοράσει καύσιμα για να εφοδιάσει την επιχείρησή του. Βλέποντας μια πτώση της κίνησης στο 60%, αντιλαμβάνεστε ότι σε επίπεδο μισθοδοσίας, σε επίπεδο ασφαλιστικών εισφορών, σε επίπεδο βεβαιωμένων οφειλών, δυσκολεύεται ρεύματα, νερά, τηλέφωνα, έτσι.
δυσκολεύεται πάρα πολύ να τα βγάλει πέρα. Η αύξηση της ηλεκτρικής ενέργειας σας έχει επηρεάσει? Φυσικά. Τα πρατήρια έχουν επαγγελματικούς λογαριασμούς της ΔΕΗ και όπως αντιλαμβάνεστε έτσι είναι τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα από τους οικιακούς. Γιατί σε ένα σπίτι μπορούμε να μπούμε σε μία γραμμή, μπορούμε να μπούμε σε μία σειρά και να μειώσουμε να τις άσκοπες. Ακριβώς. Σε ένα πρατήριο που πρέπει να ανάψουμε τα φώτα, που πρέπει να δουλέψουν οι αντλίες, που πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα έτσι κι αλλιώς, τι μπορούμε να κάνουμε, τίποτα είναι η απάντηση. Δεν μπορεί να είναι ένα σκοτεινό μαγαζί, πρέπει να έχει ένα τρόπο να φαίνεται ότι υπάρχει και ότι είναι ανοιχτό και ότι λειτουργεί. Αυτό ανάλογα με το είδος, ανάλογα με το είδος του πρατηρίου και το μέγεθος του πρατηρίου, από εκεί και μετά αντιλαμβάνεστε ότι αλλάζει. Στο 60% μας είπατε λοιπόν η μείωση της κατανάλωσης φτάνει, πολύ μεγάλο ποσοστό. Δεν ξέρω αν θέλετε να μας μεταφέρετε κάτι άλλο, πραγματικά έτσι δυσίωνα τα πράγματα. Και αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, καταλαβαίνουμε ότι και εσείς από την πλευρά σας ως πρατηριούχοι, αλλά και οι καταναλωτές θα τα βγάλουν δύσκολα πέρα. Πολύ δύσκολα, πολύ δύσκολα, πολύ δύσκολα. Είναι λίγο, πώς να σας το πω, πεσημιστικό, αλλά περιμένουμε όλη την τουριστική περίοδο να ξεκινήσει, η οποία δεν τη βλέπω να ξεκινάει ομαλά με βάση αυτά τα οποία συμβαίνουν. Σίγουρα ο ένας μετά τον άλλο τους τομείς θα επηρεαστούν από αυτή την... έχουμε πόλεμο, έτσι. Ακριβώς. Ναι, δεν είναι ούτε απειλές, ούτε αν θα γίνει, γίνεται πόλεμος στην Ουκρανία. Οπότε κάποια άμεση επίπτωση στον κλάδο σας από τον πόλεμο έχετε, κάποια... Όχι, όχι. Πέραν από την καλή δικαιολογία που σας είπα ότι θα ισχύσει από τώρα και μετά όσον αφορά τις αυξήσεις των καυσίμων, δεν νομίζω ότι χρειάζεται και άλλη επίπτωση. Αυτή είναι η βασική επίπτωση. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία. Καλές δουλειές να ευχηθούμε και υγεία πάνω απ' όλα. Και σε όλους, σε όλους. Να είστε καλά.